Εξώδικο για διασπάθηση δημοσίου χρήματο έστειλε σήμερα στη διοίκηση του νοσοκομείου Δράμα το Σωματείο των Εργαζομένων. Ο πρόεδρο του Σωματείου, Γιάννη Παπαδόπουλο, ανέφερε σε δηλώσει του στον Αλφα 95,5 ότι η ανάθεση του έργου τη καθαριότητα του νοσοκομείου σε ιδιωτική εταιρεία κοστίζει πολύ περισσότερα χρήματα από την πρόσληψη 31 καθαριστών και καθαριστριών. Τη δράμα επισκέφτηκε χθε ο Περιφερειάρχη Αττική Νίκο Χαρδαλιά ο κύριο Χαρδαλιά συναντήθηκε με στελέχη τη οργάνωση τη Νέα Δημοκρατία Δράμα, έκανε βόλτα στην αγορά τη πόλη, ενώ επισκέφθηκε τον Νικηφόρο και τον Ευρωκόπη. Στι δηλώσει του αναφέρθηκε στι στενέ σχέσει που έχει αναπτύξει τη Δράμα με πολλού ανθρώπου και κάλεσε του πολίτε να στηρίξουν στι ευρωεκλογέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συνεχίσει το μεγάλο έργο που ήδη έχει κάνει μέσα από τι τάξει του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Έφυγε από τη ζωή ο Θύμνιος Βαλαβάνης, ο εμβληματικός οπαδός της Δόξας Δράμας και ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τους μαυρετούς τις εποχές που η Δόξα πρωταγωνιστούσε στην αλφαεθνική κατηγορία. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε η ομάδα της Δόξας. Σε ετοιμότητα είναι οι υπηρεσίε τη Περιφερειακή Ενότητα Δράμα εν ώψη τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή από τι 7 το πρωί ω τι 7 το απόγευμα. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στου εκλογικού καταλόγου του νομού είναι 113.000, ενώ τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν την Κυριακή είναι 205. Ο Δήμος Δράμας υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» Έχει διάρκεια από τις 17 Ιουνίου ως τις 26 Ιουλίου του 2024. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 7 έως 12 ετών και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και στο γήπεδο Κραχτίδη.